το γεωπάρκο του Ψιλορίτη βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του Περιφερειάρχη και των επιθεωρητών της UNESCO στην περιφέρεια. 4 χρόνια μετά την ένταξη, όλες οι απαιτούμενες ενέργειες γίνονται με συνέπεια και με πηξίδα την κοινή πεποίθηση όλων πως ο πέτρινος γίγαντας της Κρήτης μπορεί να αποτελέσει μοντέλο ανάπτυξης. Συζητήσαμε και παρουσιάσαμε την εικόνα που διαμορφώσαμε αυτές τις 4 μέρες που ήμασταν στην περιοχή του Ψιλορίτη. Είπαμε τη γνώμη μας ότι είναι μια πολύ καλή προσπάθεια και μια πάρα πολύ καλή δραστηριότητα η οποία αναπτύσσεται στην περιοχή. Είναι μια σημαντική προσπάθεια από όλους τους φορείς, τον ΑΚΟΜ, το Δήμο, τους κατοίκους και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να υποστηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες. Η αξιολόγηση για τον Ψιλορίτη θετική τουλάχιστον με τα όσα υποστήριξαν οι ίδιοι οι επιθεωρητές της UNESCO που βρέθηκαν επί τόπου παίρνοντας μια γενναία γεύση από τον ανεξάντλητο θησαυρό της κριτικής φύσης. Στόχος της περιφέρειας είναι να γίνουν όλα όσα χρειάζονται προκειμένου η Σαμαριά, το γεωπάρκο του Ψιλορίτη και η Σιτία να παραμείνουν ενταγμένα στο κατάλογο της UNESCO. Πιστεύουν ότι με τη συνεργασία που υπάρχει και την οποία θεώρησαν ως τη σημαντικότερη ανάμεσα σε όλα τα επίπεδα, ανάμεσα στην περιφέρεια μέχρι τους κατοίκους, τις τοπικές επιχειρήσεις, ότι με αυτή τη συνεργασία η περιοχή θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοντέλο ουσιαστικά ανάπτυξης στα παγκόσμια γεωπάρκα της UNESCO. Κανείς ίσως να μην πίστευε τα βήματα που έχουν γίνει και την σημαντική επιτυχία του όλου εγχειρήματος. Θέλουμε και μέσα από το πρόγραμμα το ολοκληρωμένο που έχουμε για τις χωρικές επενδύσεις να κάνουμε και τα έργα τα απαιτούμενα μέσα από το Leader να γίνουν και άλλα έργα και Σαμαριά, Γεωπάρκο Ψιλορίτη και Σιτία να είναι ενταγμένα στον κατάλογο της UNESCO.